for you. Watch that. If I need to do something.
Jesus. May God remember you in his kingdom. God bless and be with you. God bless him. God bless you to come and be with you. God bless and be with you. This is my good son. Stay wise up on how we can get this done. Λάβε την ράβδον ταύτην και διακόνησον εν πίστη, αγάπη και σοφία των λαών του Θεού της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως του Πιτσβούργου. Receive this staff and serve in faith, love and wisdom the people of God of this holy metropolis of Pittsburgh. Thank you.
tell them to be ready to repeat it. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Blessed is our God, now and always, and to the ages of ages. Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, εν εκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αφήνες του ελέσσιμον, και εμείς ελέγξεις μας του ελέσσιμον, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Ότι σου εσχήν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας, τον αιώνο. Προσκομέν λεράς πι ατέντε. Δάκτερ, δάκτερ. Ευλαβέστατοι ιερείς, οσιότατοι ιερομόναχοι και απαξάπαντες οι κληρικοί της τιμιότατη επίτροπη, πρόκριτη και ευλογημένη χριστιανή της Αγιωτάτης Μητροπόλειος Πιτσβούργου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τέκνα της ημών μετριότητος εν Κυρίω αγαπητά, χάρις ή ημίν και ειρήνη παραθεού παρημών, δε ευχή ευλογία και συγχώρησης. Έστω γνωστόν πάσιν ημίν ότι της Ιεράς ημών Μητροπόλειος απροστατεύτου διαμηνάσεις,
άτε του εν αυτή αχαιρατεύοντος Μητροπολίτου Κυρίου Μαξίμου οικειοθελώς παραιτηθέντος, η μήτηρα Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, εκ πολλής προς ημάς αγάπης και κατά οφειλήν αξιόχρεων έλαβεν μέχρινάν περί τούτου, η δε η μετέρα μετριώτης, μετά της περί ημάς Αγίας Κεράς Συνόδου, προήρθομεν συνοδά και τη προτάση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, εις εκλογή και αποκατάσταση εν τη επαρχία ταύτη αρχιερέως ικανού δυναμένου αισίους και λυσιτελώς διεξάγειν το έργο της εκκλησιαστικής διοικήσεως και κατά Χριστόν διαπημάνσιος ημών. Ψήφων δίνειν κανονικών γενομένων εν το καθημάς σέπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, η μετέρα πατριαρχική προτροπή και αδεία υπό της περί ημάς Αγίας Κεράς Συνόδου, τη επικλήση του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος, εις εκλογή και ανάδειξη του αξίου εκ των τεθέντων τριών υποψηφίων προσώπου προς ανάληψη της αρχιερατικής προστασίας και ποιματικής ράβδου της επαρχίας ημών, προεκρίθη των άλλων και εξελέγει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροάδος κύριος Σάβας, ανήρκόσμιος της ήθεση και ιεροπρεπής, τα Θεία καλός εξισκημένος, παιδεία και κοσμημένος, εκκλησιαστικήτε και θύραθεν, φρονήσει και ικανότητη συγκεκροτημένος και πήραν ου μικράν έχων των εκκλησιαστικών πραγμάτων και υποθέσεων εκ της άκρη τούδε δοκίμου και τετιμημένης εν τη μητρή εκκλησία διακονίας αυτού, ως και ανεδείχθη γνήσιος και κανονικός Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πιτσβούργου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Όθεν και δια του παρόντος πατριαρχικού ημών και συνοδικού γράμματος κοινοποιούντες τούτο πάσιν ημί της εν τη επαρχία Πιτσβούργου αγαπητής ημί και ευλογημένης χριστιανής, ευχόμεθα και ευλογούμεν πατρικός και εντελόμεθα και παραγγέλλομεν εκκλησιαστικός, όπως το διαληφθέντα ιερότατον Μητροπολίτη Πιτσβούργου, λίαν δι' ημίν αγαπητών εν Χριστώ αδελφών και συλλειτουργών κύριον Σάββα, γινώσκεται από τούδε γνήσιον νόμιμων και κανονικών αρχιερέων ημών και κυριάρχη της επαρχίας και ευαγγελικών ποιμένα του εν αυτή λογικού ποιμνίου και πατέρα πνευματικών απάντων ημών, και μνημονεύεται ή από του ιερού καταλόγου του κανονικού αυτού ονόματος, ως νενόμιστε εμπάσε στις ιερές τελετές και ακολουθίες, ηθόμενοι οι πάντες και υποτασσόμενοι τες αρχιερατικές αυτού υποθήκες και συμβουλές, ως αφορώσες εις την ψυχική ημών ωφέλεια και την φυλακή των πατρών δογμάτων και παραδόσεων. Επειδή τούτης απονέμοντες πάσιν ημίν ολόθυμον την πατριαρχική και πατρική ημών ευλογία, ευχόμεθα ημίν και τη οίκης ημών πλούσια πάντα, πάντοτε τα δωρήματα του δοτήρος παντός αγαθού Κυρίου και σωτήρος ημών, που η χάρις και το άπειρον έλεον ήησαν με τα πάντων ημών. Εν έτη σωτηρίο 2011 κατά μήνα Νοέμβριον Τρίτη επί νεμίσιος Πέμπτου. Ο Κωνσταντινούπολεος Βαρθολομαίος, ο Νικαίας Κωνσταντίνος, ο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος, ο Καρπάθου και Κάσου Αμβρόσιος, ο Περγάμου Ιωάννης, ο Πριγκυπωνήσου Ιάκωβος, ο Φιλαδελφίας Μελίτων, ο Σεβαστίας Δημήτριος, ο Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, ο Κορέας Αμβρόσιος,
ο Καλλιουπόλεως και μαζί του Στέφανος και ο Προύσης Ελπιδοφόρος. Most devout priest, most venerable Carmans, and all clergy, most honorable trustees, chosen and blessed Christians of the most holy Metropolis of Pittsburgh, of the Holy Archdiocese of America, beloved children in the Lord of our modesty, grace and peace be with you from God and from the benediction, blessing, and forgiveness. Let it be known to all of you that when the see of your holy Metropolis was rendered vacant by the voluntary retirement of Hierarch, His Eminence Metropolitan Maximus, the Holy Mother and Great Church of Christ took great care in this regard out of her abundant love and proper responsibility to you. Our modesty, together with the Hierarchs who are with us on the Holy and Sacred Synod, and pursuant to the recommendation of the Holy Eparchial Synod of the Holy Archdiocese of America, proceeded with the election and appointment of a capable hierarch to this eparchy who would be able to successfully and effectively perform the work of your ecclesiastical administration, shepherding you according to Christ. Therefore, with our patriarchal exhortation and consent, and with the invoking of the most holy and perfecting spirit, the canonical voting by the members of our holy and sacred synod for the election and elevation of a worthy person from among the three candidates who will take up the hierarchical governance and pastoral staff of your eparchy, took place in our most venerable patriarchal cathedral of the great martyr Saint George, the trophy bearer. From among the three, His great Bishop Savas of Troas was elected, a priestly man of high morals, well trained in matters of theology, ecclesiastically and academically educated, endowed with prudence and capability, and a long experience in church matters on account of his honorable ministry, accomplished thus far to the Mother Church. He was appointed and is confirmed as a true and canonical metropolitan of the most holy Metropolis of Pittsburgh of the Holy Archdiocese of America. Wherefore, by this our patriarchal and synodical letter, we communicate the above to all of you, beloved and blessed Christians of the Eparchy of Pittsburgh, and bestow our fatherly prayers and blessings with our ecclesiastical commandment and directive, that you embrace the above name, our most beloved brother and concelebrant, His Eminence Metropolitan Savas of Pittsburgh, as your lawful and canonical hierarch, the prelate of the Eparchy, your shepherd in the gospel of this reason and doubt flock, and the spiritual father of you all. Furthermore, all clergy are to commemorate his canonical name as his proper right in all your services and liturgies, being obedient to his hierarchical counsel and advice as it pertains to your moral benefit and the safeguarding of the dogmas and traditions of the Church Fathers. Bestowing upon you our wholehearted patriarchal and paternal blessing, we wish upon you and your families the rich gifts of the giver of all good things, our Lord and Savior, whose grace and infinite mercy may be with you all. In the year of salvation 2011, November 3rd, the fifth epinemesis. Oh,
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου, των Αγίων Αρχιερέων, των Συγκροτούντων, την Ιεράν Υπηρεακή Σύνοδον, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σάβα, του Θεία Συνάρση κατά τα στέντος, εις την μέρημια της Αγιορτάτης Μητροπόλεως Πιτσβούργου και υπέρ του γενέστε αυτό του Αρχιπίμενα Χριστόν Αντιλήπτορα και Βοηθών. Again we pray for Archbishop Savas, with divine assistance is charged with the responsibility to care for the Holy Metropolis of Pittsburgh, and that he may become an assistant and helper to Christ, the Archshepherd. Furthermore, we pray for mercy, life, peace, health, salvation, protection, remission, and forgiveness of the sins of the servants of God, all the devout Orthodox Christians who dwell or travel in the city, the parishioners, parish council members, contributors, and benefactors of this holy church. Again, we pray for this holy church in this city and every city and land will be protected from violence, pestilence, famine and earthquake, flood and fire, against the sword and enemy invasion, civil strife and sudden death, that our good and loving God will be merciful and gracious to the voice of our prayers, to turn back all violence and evil sought against us, and deliver us from his impending righteous chastisement, and have mercy upon us. Furthermore, we pray that the Lord our God will hear the voice of the prayers of our sinners and have mercy on us. Hear us, O God, the Redeemer, the hope of all, to the ends of the earth or far away at sea, and show mercy on us, O Master, towards our sins, and have mercy on us. For you are a merciful and loving God, and to you we offer glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανόθεν καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού, Πολιούχου της Κοινότητος Ταύτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Οσίου Πατρός ημών Παταπίου, ου και την μνήμη να πετυλούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Amen.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σεβασμιότατε και πολύ αγαπητέ αδελφέ, Μητροπολίτα Πιτσβούργου, κύριε Σάβα, απευθύνομαι με πολύ αγάπη και με ιδιαίτερη συγκίνηση αυτή την ώρα προς εσάς, σε αυτήν την ωραιότατη ενθρονιστήρια τελετή. Πριν από 3 μέρες ήμουν στην Κωνσταντινούπολη με τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, ο οποίος ήξερε ότι σήμερα θα γίνει ενθρόνηση και μου ανέθεσε κατ' επανάληψη προσωπικώς να μεταφέρω τις θερμότατες ευχές του και προσευχές του, ώστε η διακονία την οποία εισέρχεστε να είναι διακονία πλήρης καρπών χάριτος και Πνεύματος Αγίου. Μεταφέρω λοιπόν κατ' εντολή του αυτές τις θερμότατες ευχές και ευλογίες μαζί με τις ευχές και πολλών άλλων πατέρων και αδελφών τόσο από το Πατριαρχείο όσο και από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής. My beloved and respected and really highly esteemed Metropolitan Savas, let me repeat it in order to have everyone understand what I already said. I convey to the Metropolitan the very direct and personal prayers and best wishes from our Ecumenical Patriarch. It so happened that I was there just a few days ago. We were together Sunday night, and he repetitively insisted that I should personally convey on this very solemn moment his warmest, deepest prayers and love to the newly elected Metropolitan Savas. Σεβασμιότατε Άγιε Πιτσβούργου, αυτή είναι μια πάρα πολύ ευλογημένη ώρα και στιγμή, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που τονίζουν αυτό το γεγονός. Πρώτον, διαδέχεστε τον Μητροπολίτη Μάξιμο, ένα κληρικό περιοπής, ένα κληρικό ο οποίος ως διάκονος, ως πρεσβύτερος, ως επίσκοπος και επί 32 χρόνια ως Μητροπολίτης της Μητροπόλεως Πιτσβούργου υπήρξε υπόδειγμα ποιμένος, ο οποίος έδωσε αγάπη, ποιμένος ο οποίος έδωσε θεολογία και γνώση και παιδεία στο πλήρωμά του, στους ιερείς και στους λαϊκούς, ποιμένος ο οποίος διατήρησε ακέραια την παράδοση του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, ποιμένος ο οποίος διακρίθη επί μακράσιραν ετών στους διαλόγους με τους ετεροδόξους χριστιανούς, και έτσι διαδέχεστε αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον ιεράρχη, που αποτελεί πολύ μεγάλη ευλογία, γιατί είναι εδώ πάντοτε παρόν. Έχετε τη μεγάλη ευλογία να διαθέτετε πολλά προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα σήμερα σε έναν ποιμένα, σεβασμιότατε Άγιε Πιτσβούργου. Χρειάζεται παιδεία, την έχετε, γιατί κάνατε μακρές σπουδές σε κολέγιο, στη θεολογική σχολή, 6 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και δεν σταματήσατε να είστε ο άνθρωπος ο οποίος κατά κυριολεξία μέρα και νύχτα διαβάζει. Δεν υπάρχει χρόνος στην ζωή του Μητροπολίτου Σάβα στον οποίο ή προσεύχεται ή έχει να κάνει κάτι ποιμαντικό ή διαβάζει, και είναι πάντοτε ενημερωμένος για τα βιβλία που κυκλοφορούν
και στην θεολογία και στην ιστορία, ιδιαιτέρως στην ιστορία των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ευλογία διότι διατέθεται μια πείρα δεκαετίας ως επίσκοπος, επίσκοπος του Λάδος, και ίδιο χρόνο ως πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Αμερικής. Είναι ευλογία ότι έχετε αυτόν τον κλήρο τον οποίο σας παραδίδει ο Άγιος Πρόεδρος Πιτσβούργου και αυτόν τον λαό τον οποίο καλλιέργησαν και καλλιεργούν αυτοί οι πατέρες που είναι μαζί σας. Επομένως, Άγιε Πιτσβούργου, αναμένεται καρποφορία. Αναμένεται συνέχιση αυτής της μεγάλης καρποφορίας και επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω την ωραιότατη ρίση του Κυρίου, την οποία απίθυνε στους μαθητάς του όταν τους είπε στο ελληνικό πρωτότυπο κείμενο «Ούχι εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμεν ημάς και έθηκα ημάς ή να υπάγεται και καρπών πολλήν φέρεται και ο καρπός ημών μένει». The Lord said to his disciples, «You did not choose me, I have chosen you, and I placed you so that you will go and bear fruit and your fruit stays». Και ο καρπός αυτός τον οποίο αναμένει κανείς είναι αυτό που έχει περιγράψει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλοι αναμένουν ότι αυτός ο αμπελών του Κυρίου που είναι η Μητρόπολη Πίτσμπουργκ σε συνέχεια της λαμπράς διακονίας του Μητροπολίτου Μαξίμου θα εξακολουθήσει να δίνει αυτούς τους καρπούς του Πνεύματος εν αυθονία. Your enthronement, Your Eminence, is happening under the best circumstances, using human language. As I explained in the Greek part of my address to you, you have been prepared for this hour. Please count your years so far of your life. As a child, as an adolescent, as a young adult, as a mature person, as a lay student, as a clergyman, as a bishop, consider them leading to this moment, to this point. Now you are really entering what the highest office of a bishop is invite, the one who takes it to do that, especially if there is a metropolis like the metropolis of Pittsburgh. This is an hour for offering, and you start as you have been doing that, but at this point you are going to enhance, intensify and grow this kind of offering. Offering, you are called to offer love, first of all. Love which listens to the voice of the people. Love which understands the pains, the troubles, the dreams, the visions of the people. Love which supports the people who are in need of support, and this seems to be today the majority of humanity. Love which heals the wounds, and the very big, sometimes negative situations that torment the people. Love which connects to God, who is the source of love, since, as we know from the Gospel of John and the first epistle of St. John the Evangelist, God is love. Ο Θεός αγάπη εστίν και ο αγαπών των Θεών μένει εν τη αγάπη
και ο αγαπών των Θεών ας αγαπάει και τους ανθρώπους, διότι ο μη αγαπών των αδελφών αυτού δεν αγαπάει ούτε τον Θεό. Καλείστε λοιπόν να προσφέρετε αγάπη. Καλείστε να προσφέρετε αλήθεια. Την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια του Θεού. Την αλήθεια, the truth in its fullness. You are invited to offer the truth in its fullness, since God is God of truth. And remember the dramatic point in the court of Pontius Pilate, when Pilate asked a question of Christ, if he is the king, and the answer was, I have been born and I came to be witness to the truth. That was a critical expression by the Son of God just 2 or 3 hours before he was crucified. I came to reveal, serve the truth. The truth about God, the truth about human beings, truth about life, truth about purpose of life, truth about everything that is existing. Truth based on the revelation offered by the Son of God in the Gospel. And offer the truth again in a beautiful way, which describes St. Paul just in one short sentence, where he talks about the need of all of us, first of all of the pastors, to be αληθεύοντες εν αγάπη, to be truthful and say the truth in love and with love. Not as an abstract truth, but a truth that is conveying at the same time the love of God. And the love that reveals the truth. And the last point I would like also to allow me to also to mention, you have to offer the presence of God. The people have to see in you God, especially God as was revealed to us as Jesus Christ, Son of Man and Son of God. Please give to the people the opportunity to see through you your existence, your words, your action, seeing you the image, the living, loving image of God. Make the presence of God in Christ a daily central element for the life of all the people here, to remember Saint Ignatius the Theophorus, try to make the people Χριστόμορφος, Χριστοπρεσβευτάς και Χριστομιμητάς. I translate the terms, having conveyed the face of Christ, Χριστόμορφος, Χριστοπρεσβευτάς, be the ambassadors of Christ, and Χριστομίμητος, the imitators of Christ. Christ as the center, the presence of God in the person of Christ as a permanent daily presence. So, beloved brother, offer the love of God, offer the truth of God, offer the presence of God. Be and make all the people present and all the members of this holy metropolis of Pittsburgh. Be what St. Paul says in his letter to the 2 Corinthians, in the original, «Εμείς δε πάντες, ανά και καλυμμένο προσώπο, την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος». All of us, with open faces, let us reflect the same image,
let be transformed in the same image, the image of Christ as human being, as this being performed by the Spirit of the Lord. Happy, blessed, beautiful transformation from the human to the Christomorphic. And may God be with you. I'll start with the big. Can you take these things off, though? I will. Do this thing for the English now. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Αμερικής, κύριε Δημήτριε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μαξίμου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νικόλαε. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Μοκισού Δημήτριε. Σεβασμιότατε Εψηφισμένο Επισκόπο Σεβαστιανέ, Θεοφιλέστατη Αρχιερείς, Πανοσιολογιότατη και Εδεσιμολογιότατη Πρεσβύτερη και Ευλεβέστατη Διάκονη, Αξιότιμοι Άρχοντες του Τάγματος Αγίου Ανδρέου, Προσφυλείς Εκπρόσωποι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, Αξιότιμα Μέλη της Ηγεσίας των Εκατό, Σεβαστή Οφηγητή Κιούχοι και μέλη του τάγματος της ΑΧΕΠΑ, αξιότιμοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και κοινοτικοί ηγέτες και προσκεκλημένοι, αγαπητοί ευσεβείς του Καθεδρικού Ναού της Μητροπόλεως Ταύτης, σε κάθε τέλεση της Θείας Λειτουργίας, επιβεβαιώνουμε την προκήρυξη του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου, του Αδελφού Θεού, πάσα δόσης αγαθή και πάνδορη ματέλειον άνωθεν εστίν καταβαίνον από του Πατρός των Φώτων. Βρίσκομαι ενώπιον σας σήμερα, έχοντας αποδεχτεί ένα δώρο. Ένα δώρο που είναι όντως αγαθόν και τέλειον. Ένα δώρημα εκ του Πατρός των Φώτων. Ένα δώρο που είναι εντελώς πλημερισμένο από φως. Και αυτό το δώρο δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η Αγία και Θεοσασμένη Μητρόπολη του Πιτσβούργου. Πάντες εμείς, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, η γη φωτός εστέ και η γη ημέρας. Μέσα σας λάμπει το ανέσπερον φως του Χριστού. Μέσα σας το φως του Ορθοδόξου Χριστιανισμού εκλάμπει και διαφωτίζει ολόκληρη αυτή την Ιερά Μητρόπολη από την ημέρα της ιδρύσεως της, ένα έργο που πραγματοποιείται από την διακονία και συνεργασία των Αγίων Ιεραρχών του Ιερού και του ευσεβούς λαού, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάζονται πιστά και υπεύθυνα για τη δόξα του Τρισυποστάτου Θεού. Μέσα σας λειτουργεί η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύοντα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Η Θεία Χάρις που σας μεταμορφώνει από δόξης εις δόξα, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Η Θεία Χάρις που σας κατακοσμεί ως μία Αγία Νύμφη του Χριστού, νιέχουσα σπήλων, η ρητίδα, η τίτων τιούτων. Αυτό είναι το δώρο, εσείς είστε το δώρο, οι αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές της Μητροπόλεως του Πιτσβούργου. Μαζί με τον Απόστολο Παύλο ανακράζω από τα βάθη της ψυχής μου και προς τα αυτά της ικανός. Το δώρο είναι τόσο μεγάλο, τόσο ένδοξο και τόσο πολύτιμο που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Η καρδιά μου πλημμυρίζει με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, που το έλεος Του με έχει ακολουθήσει κάθε μέρα της ζωής μου
και με έχει καθοδηγήσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Εν μέσω του λόγου του τώρα επικαλούμε το Άγιο Όνομα του, ενώ είμαι ανάξιος του, να με καταστήσει άξιο της παρακαταθήκης της πίστεως που μου έχει εμπιστευθεί. Ήθε ο Θεός να μου χαρίσει την δύναμη της αγάπης Του και την χάρη της σοφίας Του, να φυλάσω καλώς την λογική πίμνη που μου τώρα παρατίθεται από την αιγίδα μου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίδαξε ότι όποιος θα ήθελε να είναι πρώτος εν μέσω των μαθητών Του, θα έπρεπε να είναι έσχατος και διάκονος όλων. Καθώς αποδέχομαι την ηγεσία αυτής της Μητροπόλεως, αποδέχομαι ταυτόχρονα τον ζυγό της καθολικής διακονίας. Συναισθανόμενος τη διακονία αυτήν, ακολουθώ το φωτεινό παράδειγμα του Οικουμενικού Πατριάρχου και Πνευματικού Πατέρα μας, του Παναγιωτάτου Πατριάρχου Βαρθολομαίου και των Αγίων και Προσφυλών Συναυτό Ιεραρχών της Μεγάλης και Ιεράς Συνόδου της Κωνσταντινούπολεως. Έχω προσωπική πείρα της αφοσίωσης του Οικουμενικού Πατριάρχου στο έργο της Εκκλησίας, πως δηλαδή συνεχώς υπηρετεί τους απανταχού της γης Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και αυτή την ημέρα της ενθρονήσεως μου ευχαριστώ την Μεγάλη και Ιερά Σύνοδο όχι μόνο για την υπέρμετρη τιμή που μου χάρισε με την επικύρωση της εκλογής μου, αλλά εξίσου για το απαράμιλο παράδειγμα τους της αυταπαρνητικής διακονίας που εκτελούν ανά πάσα ώρα εν τη χαρά του Κυρίου. Δεν βρίσκω λόγια να εκφράσω την βαθιά ευγνωμοσύνη μου προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κύριο Δημήτριο. Η πατρική του αγάπη, η αμέτρητη καλοσύνη του, η σοφή συμβολή του με έχουν εμπνεύσει και στηρίξει από τον καιρό της φοιτήσεως μου στη θεολογική σχολή. Στον Σεβασμιότατο οφείλω την προετοιμασία μου για την επικειμένη διακονία μου. Ό,τι προτερήματα έχω είναι αντανακλάσεις των χαρισμάτων του, ενώ εγώ είμαι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τις αδυναμίες μου. Είμαι ευγνώμων επίσης στα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου για τον ψήφο της εμπιστοσύνης που έδωσαν στο πρόσωπο μου για την εκλογή μου ως Μητροπολίτου Πιτσβούργου. Τους παρακαλώ θερμά να δέονται υπέρ μου προς τον Κύριον εν τη διακονία τους, καθώς και εγώ συνδιακονεύω στην αρχιποιμαντική εργασία τους που εκτελούν τόσο πιστά και ακαταπώνητα. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Μητροπολίτη Ντιτρόιτ κύριο Νικόλαο, που χρημάτισε το ποτηρητής της Μητροπόλεως Πιτσβούργου τους τελευταίους τρεις μήνες. Καθοδήγησε το πίμνιο του Χριστού με σοφία και προθυμία και γι' αυτό τον λόγο όλη η Εκκλησία είναι υπέρμετρα ευγνώμων. Ήθε ο Θεός να τον χαρίζει έτη πολλά υγείας εις την υπηρεσία του Κυρίου. Είμαι υπερήφανος που ακολουθώ τα βήματα των όντως εξαίρετων ιεραρχών που υπηρέτησαν ως ηγέτες της εδώ επαρχίας, των επισκόπων Τροπαίου Ανθίμου, Αγκώνης Θεοδοσίου, Αβίδου Γερασίμου, Χριστουπόλεως Ανθίμου και προπάντων του Μητροπολίτου Πιτσμπούργου κ. Μαξίμου. Στην ιστορική ποιμαντική του διακονία των 32 χρόνων, ο Σεβασμιότατος προσωποποιεί τον ιδανικό επίσκοπο, τον ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας, μέσω της θεολογικής και ακαδημιακής του καταρτήσεως, της υποταγής του στους κανόνες της Εκκλησίας, της ποιμαντικής του διακρίσεως και της ευγενικής του αγάπης για όλους. Ο Μητροπολίτης Μάξιμος τοποθέτησε σταθερά θεμέλια με ακρογωνιαίο λίθο τον ίδιο τον Χριστό.
Ας προσευχηθούμε λοιπόν να συνοικοδομήσουμε πιστώς πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Your Eminence Archbishop Demetrius of America, Exarch of the Ecumenical Patriarchate, Your Eminence Metropolitan Nicholas of Detroit, Your Eminence Metropolitan Constantine, Your Eminence Metropolitan Maximus, Your Grace Bishop Demetrius of Mokisos, Your Grace Bishop-elect of Zila Sevastianos, Reverend Presbyters and most devout deacons, esteemed Archons of the Order of St. Andrew, beloved representatives of the Sisterhood of Philoptochos, honored members of Leadership 100, respected officers and members of the Order of Ahepa, esteemed civic leaders and ecumenical guests, beloved faithful of this cathedral and this metropolis, family and friends. With nearly every celebration of the Divine Liturgy, we affirm the declaration of St. James, the brother of our Lord, who said, "Every good and perfect gift comes from above, coming down from the Father of lights." I stand before you this day as one who receives a gift that truly is good and perfect, a gift from the Father of lights, a gift that is itself a kind of light, this holy and God-saved metropolis of Pittsburgh. As St. Paul wrote to the Church of Thessalonica, you are all sons and daughters of the light and sons of daughters of the day. In you, I see the light of Christ shining. The unwaning light of Orthodox Christianity has been shining forth throughout this sacred metropolis from the day of its inception in the service and synergy of the holy hierarchs, the reverent clergy, the pious faithful laboring together for the glory of our triune God. In you has been at work that divine grace which ever heals that which is weak and completes that which is lacking. The divine grace which transforms us from glory to glory by the Spirit of the Lord. The divine grace that adorns you as the holy, radiant bride of Christ, without spot or wrinkle or any other blemish. This is the gift of you, my beloved brothers and sisters in Christ of the metropolis of Pittsburgh. With St. Paul, I call out from the depths of my soul, who is sufficient for these things? The gift is so great, so glorious, so precious beyond compare. My heart overflows with thanks to God, whose mercies have followed me all the days of my life and have brought me even to this hour. Before his people now, I call upon his holy name and ask that, unworthy as I am, I may be counted worthy of the deposit of faith, the parakatathiki, entrusted to me. May God grant me the strength of his love and the power of his wisdom to guard well the reason-endowed flock that is now committed into my care. The Lord Jesus Christ taught that whoever would be first among his disciples must be servant of all. In accepting the leadership of this metropolis, I accept the yoke of servanthood. I do so in conscious imitation of our beloved ecumenical patriarch and spiritual father, His All Holiness Patriarch Bartholomew, and of the holy and beloved hierarchs with him in the great and holy synod of Constantinople. I have witnessed for years the dedication of our ecumenical patriarchate, how its hierarchs and clergy indeed make themselves constantly the servants of all Orthodox Christians throughout the world. And on this day of my enthronement, I thank the great and holy synod not only for the extraordinary honor they bestow on me in ratifying my election, but equally for the extraordinary example of selfless service they carry out at all times with joy in the Lord. I'm grateful likewise to my brother hierarchs, the members of the Holy Eparchial Synod, for the confidence they have placed in me by my election as Metropolitan of Pittsburgh. I beseech them to hold me up in their ministries of intercession before the Lord as I join them in the archpastoral labors that they carry out so faithfully and tirelessly. I am in particular deeply grateful to Metropolitan Nicholas of Detroit for his work as locum tenens of the metropolis of Pittsburgh over the past 3 months. He shepherded the flock of Christ in that time with wisdom and alacrity, for which the whole church has reason to be exceedingly thankful.
May God grant him many years of health and service to the Lord. I am deeply proud to follow in the footsteps of truly eminent hierarchs who served as leaders in this eparchy: Bishop Polyeuctos of Tropeu, Bishop Theodosios of Ancona, Bishop Hierasimos of Abydos, Bishop Anthimos of Christopolis, and above all, Metropolitan Maximus of Pittsburgh. In fact, I count it among the greatest of the gifts God is raining down on me today that I am able to address in the flesh my immediate predecessor on this throne. In your historic 32 years of service, beloved Yeronda Maximus, you embodied the ideal of the bishop as the one who rightly divides the word of truth. Through your scholarly insight, your fidelity to the teachings of the church, your pastoral sensitivity, wisdom, and discernment, your meek and gentle spirit. The Metropolis of Pittsburgh, in its present form, came into being during your pastorate, Your Eminence, and you laid a firm foundation for it, of which the cornerstone is Jesus Christ himself. I count on your prayers and wise counsel that what I build on this foundation may be likewise firm and of lasting value. I cannot find words to express the debt of gratitude I owe to His Eminence Archbishop Demetrius of America. His paternal love and unfailing kindness, his wise counsel, his enormous patience, his academic acumen, his expansive vision, coupled with his attention to the smallest detail, and especially his calming, prayerful presence, have been my inspiration and encouragement ever since my days as his student at our beloved seminary of Holy Cross Greek Orthodox School of Theology. To the extent that I am prepared for the service of leadership that lies ahead, it is due to you, Your Eminence. Whatever strengths I may have are a dim reflection of your own, and my weaknesses remain entirely my own. Beloved brothers and sisters and fellow servants in the work of the Lord, 7 centuries before the coming of Christ, the Lord, the giver of life, spoke these words through his holy prophet Isaiah. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? The Spirit of God, the Spirit of holiness, is forever the Spirit of renewal. Behold, I am doing a new thing. This is a great paradox of the church. The Holy Spirit's presence is marked by both unchanging continuity and ceaseless creativity. Jesus Christ speaks of this paradox in his teaching that every scribe who is instructed in the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his storehouse treasures old and new. An often overlooked, underappreciated characteristic of our church is its vitality. Orthodoxy cannot be defined simply in terms of a backward-looking allegiance to the past. Orthodoxy is, to borrow a phrase from His Eminence Archbishop Demetrius, an unlimited expression, an unbounded process of creating forms of worship for the mercies of God that are new every morning. For us, the strength to do new things for Christ comes precisely from our past, which gives us the rootedness and stability to reach out in confidence and explore and create without fear. The deposit of truth that we preserve unchanged so zealously is the very thing that makes all things new. This deposit is surely nothing less than the indwelling spirit in our hearts and minds, who strives within us with sighs too deep for words to carry out the divine work of renewal for all creation. By the grace of God, new opportunities lie ahead for the Metropolis of Pittsburgh and for our church in America. New opportunities to encounter our neighbors, new opportunities to evangelize, new opportunities to draw the world into the apostolic net of salvation. May God grant us the same ambition that burned within St. Paul to preach the gospel where Christ was previously not known. In geographical terms, this is not possible for many, but in technological terms, there is a wide door open.
for all of us to bring the love of Christ in new ways to new places and new people. We have but to summon the courage and faith to go through that door. New technologies have always provoked reactions of fear. A large part of Plato's Republic, ironically, is a warning about the dangers to society of the spread of a new technology, the alphabet. There may even be a few of us here who are old enough to remember that the invention of the telephone was rejected from fear for the end of personal privacy. Truth be told, there are elements of insight in the anti-technological fears of those who urge us caution. But technology as an element of the material world is in and of itself neutral, neither good nor evil in its own terms. It is always and only the use to which we put our inventions that gives them their moral value. The internet cannot be shunned or neglected as irrelevant to the church's mission. An Orthodox presence on the internet is vital. There is in the electronic media a capacity to reach the unchurched and to draw them in, a capacity that far exceeds the power of print or any other media of decades past. In fact, our Holy Archdiocese has been among the first to recognize the incredible potential for outreach and evangelism made possible by the new technologies, and our internet presence is second to none. The dissemination of information about our faith and activities has never been so wide-ranging. At this very moment, what we say and do here is being witnessed through the miracle of the new technologies by people sitting at their computers throughout the world. I know I have thousands of Facebook friends who are following in Australia and in Canada and in Greece and Romania and in England, and I send my love out to you. I promised I would do that. But so much more is possible on the level of interconnectivity. The potentials for entering into and maintaining meaningful contact have yet to be fully explored. As your metropolitan, I commit myself to exploring with you the possibilities for doing a new thing for Christ through the emergent and ever-evolving electronic technologies. The World Wide Web constitutes the modern version of the highways and byways of the parable of the Great Banquet. If we would obey the command to make the Master's house full, we must go there with our invitation to join the banquet. As the Apostle Paul took advantage of every opportunity in synagogues and at the agora, both in and out of season, to bring people to Christ, we too must meet people where they are and fellowship with them in a spirit of compassion, love, and truth. I take to heart the powerful, pastorally provocative words of St. Paul, who said, "Though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. To the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law. To those not having the law, I became like one not having the law, though I am not free from God's law, but I'm under Christ's law, so as to win those not having the law. To the weak, I became weak, to win the weak. I have become all things to all people, so that by all possible means, I might save some. I do all this for the sake of the gospel, so that I may share in its blessing." In a way, this commitment draws on one of the historic strengths of the Metropolis of Pittsburgh, which is renowned for its inter-Orthodox and inter-Christian dialogues. In these ventures, Metropolitan Maximus was truly a visionary and a pioneer, and we must boldly follow in his footsteps, which lead us to the threshold of the realm of cyber dialogue. The emergent technologies present a marvelous new form in which we can reach out to our brothers and sisters in Orthodoxy, to those of other Christian communions, and to those in the growing faiths that are labeled as agnosticism and atheism.
The good shepherd said that he had come so that his own may have life and have it more abundantly. For those in his flock, therefore, the spiritual life can never simply be a question of maintaining. For those who belong to Christ, there must always be an experience of growing, enriching, expanding, encountering. Other sheep have I, declared the Good Shepherd, and we are his agents for bringing them into the fold, if we are living that more abundant life of the kingdom. And so a challenge lies ahead, the challenge of encounter. In an era of economic hardship, of political gridlock, of societal polarization, encounter becomes difficult. Like the Great Wall of China, the us versus them mentality pervades modern culture. Who is better equipped by God to overcome these divisions than the church that brings together old and new, east and west, rich and poor, saint and sinner? Dialogue, thoughtful, attentive, heartfelt, open-minded dialogue is the great need of our time. Can the Orthodox Church keep silent and sit passively and still remain who she truly is? Let us begin, therefore, among us ourselves, first of all, as the family of faith of the Greek Orthodox Metropolis of Pittsburgh. With God's blessings of strength and health, I look forward to a long and fruitful relationship with the clergy and the faithful of this strong and historic metropolis. Technology is a marvel, but in this first phase of my archpastoral ministry, there can be no substitute for the personal encounter. I want to visit as many of you as possible and as quickly as possible. It is my intention to visit every parish of this metropolis within my first year and to meet all the members of our communities in your spiritual homes. For in meeting together, I with you and you with me, we may both begin to understand the mind of the Spirit who dwells in us and who is doing in us a new thing that now springs forth for us to perceive. To that end, I beg for your prayers that I may be strong in the Lord and in the power of his might, and in peace and health that I may come to you with joy by the will of God and may be refreshed together with you, so that in better knowing you all, I may faithfully guard the good deposit that was entrusted to me with the help of the Holy Spirit who lives in us and who makes all things ever new. Glory, thanksgiving, and honor to the one who never ceases to grant us every good and perfect gift from above, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. What are you saying? Σαββάτου Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πιτσβούργου, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Thank you.
We should finish with an exclamation, Axios! Axios! Once again, Axios! Axios!